Νέο οργανόγραμμα λειτουργίας με νέες διευθύνσεις στο Δήμο Λεβαδέων φέρνει για το 2023 η πρόβλεψη των 50 νέων θέσεων εργασίας που ψηφίστηκε πρόσφατα στον προϋπολογισμό. Ο Γιάννης Ταγκαλέγκας μίλησε για 22 μόνιμες θέσεις εργασίας, 12 θέσεις για τα 3 βεφρικά τμήματα, 14 άτομα στην καθαριότητα αλλά και την επανεκκίνηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Σε αυτό το προϋπολογισμό που βλέπετε έχουν προβλεφθεί επί της ουσίας 50 νέες καινούργιες θέσεις. 50 νέες θέσεις εργασίας είναι μέσα στον προϋπολογισμό τούτο. Είναι μέσα πιστοποιημένα, πιστωμένα χρήματα για 50 καινούργιες προσλήψεις. Που σημαίνει 22 μόνιμοι, 12 με τα 3 βρεφικά τμήματα που δημιουργήσαμε εντός τριμήνου, ανεξαρτήτως πώς το βλέπει κάθε πέριγα, συν 14 άτομα για την καθαριότητα. Δεν σας βάζω την πολιτική προστασία. Άρα μιλάμε για 50 θέσεις εδώ στον προϋπολογισμό που τις δείχνουμε. Και σας είπε ο κύριος Καλλιαντάς για κινητικότητα να σας αναγγείλω ότι από αρχές του 2023 ξεκινάει και η δημοτική μας αστυνομία να υφίσταται με την κινητικότητα. Παίρνουμε κι εμείς. Και γιατί είπαμε ότι μπήκαμε στην κινητικότητα? Και ήμασταν στην κινητικότητα, κύριοι, μέχρι το 19 μόνο για να φεύγουν οι υπάλληλοι. Χρειαζόταν να κάνουμε τα περιγράμματα θέσεων για να μπορούμε να δεχτούμε κιόλας. Και βέβαια το 23 πρέπει να ξέρω ότι θα πάμε σε αλλαγή του οργανισμού, γιατί πρέπει να φτιάξουμε καινούργιες διευθύνσεις και για τη Δημοτική Αστυνομία και για την Πολιτική Προστασία και για τα Δέσποτα. Υπεραμείνθηκε της τακτικής που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή για τη διατήρηση των ανταποδοτικών τελών στα ίδια επίπεδα για τους δημότες παρά την έκρηξη του ενεργειακού κόστους μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 600.000 ευρώ για το πρώτο 9 μήνο του 2022, η οποία προέκυψε από το σχέδιο αλλαγής των λαμπτήρων φωτισμού με αντίστοιχους τεχνολογίες LED, αλλά και από το πλεόνασμα του τομέα καθαριότητας που πέρασε στα ταμιακά διαθέσματα του Δήμου για την αποπληρωμή του τέλους ταφής απορριμμάτων. Άκουσα επίσης για ενεργειακές κοινότητες, ωστόσο είπαμε πριν ένα μήνα ότι στα αποτελέσματα του πρώτου 9 μήνου του 2022, σε τούτο εδώ το Δήμο, είχαμε καταφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 600.000 κιλοβάτ με αύξηση 600.000 ευρώ, που δεν τα επομίζονται οι πολίτες, γιατί επαφίεται στη σωστή διαχείριση που κάνουμε. Δεν αυξήσαμε ούτε στιγμή τα τέλη, ούτε τα μείωσαμε βέβαια, γιατί όπως πέρυσι είπαμε νοικοκυρεμένα, ότι το πλεόνασμα της καθαριότητας θα το κάνουμε τέλος ταφής. Και υπάρχει στο ταμείο μας. Πλούσιος ο υποδομές αθλητισμού και δράσης πολιτισμού αναμένεται το 23 για το Δήμο Λεβαδέων, καθώς το νέο προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί το νέο κλειστό γυμναστήριο και 190.000 ευρώ πιστώσεις για τον πολιτισμό. Δεν είδα πουθενά το αντιλαϊκό δείγμα του προϋπολογισμού του δικού μας, που ήταν κατά του αθλητισμού ή του πολιτισμού, μιας και αναφέρεται ρητά μέσα σε τούτο τον προϋπολογισμό ότι έχουμε προϋπολογίσει για το 2023 και το καινούργιο κλειστό γήπεδο μπάσκετ για να αγωνίζονται τα παιδιά μας και να μην τσακώνουν. Για τα πολιτιστικά το 2022, μισό λεπτό να μην κάνω λάθος, το 2022 δαπανίσαμε μόνο για τον πολιτισμό 165.000 ευρώ και προβλέπουμε για το 2023 190.000 ευρώ. Από το 2015 δεν υπάρχει τέτοιο ποσό στους προϋπολογισμούς. Ο μεγαλύτερος ίσως ήταν το 2018 που ήταν 150.000 ευρώ. Άρα βλέπετε ότι πλουσιοπάροχα, κανονικά ως πρέπει, δίνουμε πίσω στους πολίτες μέσω του προϋπολογισμού για τις ανάγκες τους όλα αυτά τα χρήματα. Το πολιτικό στίγμα του νέου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεβαδέων, προκύπτει μέσα από το πρόγραμμα επενδύσεων, των προβλεπόμενων πιστώσεων για έργα το 2023 δηλαδή, οι οποίες ανέρχονται στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος μας δείχνει ότι δουλεύει, ανεξάρτητα με την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Και αναφέρομαι στα εξής, ότι το 2020 οι επενδύσεις μας φτάσαν τα 3 εκατομμύρια. Πραγματικά χρήματα πληρωμένα σε έργα. Το 2021 φτάσαμε τα 4.200.000 και ακούσατε μία πρόβλεψη από τον τεχνοκράτη διευθυντή μας, γιατί τώρα θα μιλάει ο Δήμαρχος για να δώσει και το πολιτικό στίγμα του προϋπολογισμού. Σας είπε ότι υπάρχει μία πρόβλεψη να φτάσουμε φέτος σε επενδύσεις στα 5,5 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η υπηρεσία κέρδισε το στοίχημα εναντίον μου, γιατί είχα προβλέψει να φτάσουμε στα 5 εκατομμύρια.